Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία μιλώντα για παρέλαση αλαζονία και αδιαφορία έκανε ο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο βρέθηκε σήμερα στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρη, συνεχίζοντα την περιοδία του στην Κρήτη. Η Νέα Δημοκρατία, όπω είπα και προηγουμένω, περιφρονεί τα πραγματικά προβλήματα. Για όλα η απάντηση είναι 41%. Ήρθε λοιπόν ο ελληνικό λαό να του δώσει και αυτό ένα καθαρό μήνυμα. Ω εδώ στην παρέλαση αλαζονία αδιαφορία που έχει η κυβέρνηση και το σύστημα εξουσία του κ. Μητσοτάκη. Ζητώντα στήριξη των πολιτών, ο κ. Ανδρουλάκη επισήμανε ότι η 9η Ιουνίου είναι ευκαιρία για να στείλει μήνυμα αποδοκιμασία ο ελληνικό λαό, ξεκαθαρίζοντα ότι κάθε ψήφο στο Πασό Κινάλ θα δώσει τη δύναμη στο κόμμα και τα στελέχη του να αγωνιστούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη βελτίωση τη ζωή όλων. Η 9η Ιουνίου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να στείλει ο ελληνικό λαό ένα μήνυμα αποδοκιμασία. Κάθε ψήφο στο Πασόκ είναι ψήφο για την παράταξη που θέλει ενιαία εξωτερική πολιτική, ευρωστρατό και μόνιμα ταμεία που θα μειώσουν τι ανισότητε μεταξύ κρατών και κοινωνιών. Άρα, ζητάω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να αγωνιστούμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιωθεί η ζωή του έχουν γίνει μόνιμε κατοικίε ή κίσχυ. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν τα βλέπω πώ θα Εγώ από την ώρα που έγινε στι εκλογέ, ψηφούσα ήμουν η πρώτη του Πασόκ. Ο Νίκο Ανδρουλάκη που βρέθηκε και στου οικίσκου, βλέποντα από κοντά την κατάσταση που επικρατεί τόσο καιρό μετά το σεισμό, έριξε ευθείε βολέ στην κυβέρνηση, μιλώντα με οργή για τι οικογένειε που εξακολουθούν, όπω είπε, να μένουν στου οικίσκου, τι οικογένειε που μένουν μέσα σε κίτρινα και κόκκινα σπίτια, του σεισμόπληκτου που βλέπουν κατασχέσει και πληστηριασμού των περιουσιών του, αλλά και το δεδαλώδε σύστημα για τι άδειε επισκευή και ανοικοδόμηση, που μέχρι σήμερα, όπω τόνισε από τι 3.000 αιτήσει, έχει μεταβία προωθήσει και εγκρίνει τι 100. Το αρκαλοχώρι βιώνει την αδιαφορία, την εγκατάλειψη και την αλαζονία τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Περιφρονούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτε. Ακόμη και σήμερα, 160 οικογένειε μένουν εδώ στον προσωρινό οικισμό που από ό,τι φαίνεται έχει καταλήξει να είναι η μόνιμη του κατοικία. 3.000 φάκελοι που έχουν να κάνουν με αδειοδοτήσει για ανακατασκευέ και επισκευέ δεν έχουν ακόμη κρυθεί παρά μόνο μόλι 100, δείχνοντα την πολύ μεγάλη γραφειοκρατία που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μέγεθο του προβλήματο. Και βέβαια δεν υπάρχει επιδότηση ενοικίου, ακόμη και σπίτια είναι στο έλος των πληστηριασμών. Ο κύριο Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Βασίλη Κεγκέρογλου, στελέχη του Δήμου και τοπικού φορεί, όπω και τον πρόεδρο και μέλη τη διοίκηση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Μινώα Παιδιάδος Η Ελπίδα, που τον ενημέρωσαν για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντα του στήριξη. Αν δούμε πόσε άδειε έχουν δοθεί, φαίνεται η ζύμια τη κρατική τη κυβερνητική Ο Νικό Ανδρουλάκη, ξεκινώντα την επίσκεψή του στο Αρκαλοχώρι, συνοδεία υποψήφιων ευρωβουλευτών, των εκλεγμένων βουλευτών του Ηρακλείου, αλλά και τοπικών στελεχών του κόμματο, βρέθηκε και στην αγορά, όπου συνομίλησε με πολίτε τη περιοχή.